Αλλάζουμε λίγο κλίμα και θέλω να πάμε σε μία συνέντευξη. Το συνάντησε λοιπόν το Βαγγέλη Σερίφη. Ήθελε, επειδή έχει να κάνει και με πολιτική, ναι, να κάνει συνέντευξη. Νόμιζε, ετοιμαζόμουν. Ετοιμαζόμουν, λέω. Ποιον με κοίταξε. Ποιον υποψήφιο βουλευτή ξετρύπωσε, Ελένη Μουστάκη, ετοιμαζόμουν να πω. Το Βαγγέλη Σερίφη, το σύζυγο τη Κατερίνα Τικούδη, ο οποίο θα είναι υποψήφιο με το ΚΚΕ στι επερχόμενε εκλογέ. Αλλά δεν μα μίλησε μόνο για τι πολιτικέ του φιλοδοξίε, μα μίλησε και για την νέα του ζωή ω μπαμπά μαζί με την σύζυγό του Κατερίνα Τικούδη. Βαγγέλη, κατεβαίνει ω υποψήφιο στι βουλευτικέ εκλογέ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στον δυτικό τομέα. Στον δυτικό τομέα, ναι. Πώς προέκυψε αυτό στη ζωή σου? Δεν προέκυψε τώρα. Όσοι με ξέρουν και οι φίλοι μου, αλλά και γενικότερα παράξω, ξέρουν ότι έχω ασχοληθεί με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια, από το 2001-2002, και στο συνδικαλιστικό κομμάτι ως εκπαιδευτικός, στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην Ομοσπονδία, στα πρωτοβάθμια σωματεία και αργότερα στην τοπική διοίκηση. Ήμουν ξανά υποψήφιος αρκετές φορές. Αυτή τη φορά το κόμμα επέλεξε να με τιμήσει με μια πρόταση υποψηφιότητας. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος και να βγούμε λίγο προς τα έξω και να... γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλα, υπάρχουν πολλά μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και ο καθένας μπορεί να βοηθήσει όπως μπορεί. Μου είπες ότι ήσουν για χρόνια μέσα στα συνδικαλιστικά των εκπαιδευτικών. Των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Είσαι εκπαιδευτικός. Είμαι εκπαιδευτικός, ναι. Δουλεύω περίπου 20 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι το καλοκαίρι του 2020 στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Δεν έχω αποχωρήσει οριστικά από την εκπαίδευση, αλλά είναι κάτι το οποίο το κάνω κυρίως γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Με τη δική σου γνωριμία ήρθε η μουσική στη ζωή της Κατερίνας? Γιατί εμείς... Είχε έρθει. Την ξέραμε... Όταν εγώ την γνώρισα την Κατερίνα, είχε κάνει το Τώρα με τον Λάβα και μετά μόλις γνωριστήκαμε, από άλλη αιτία, ήρθε μια πρόταση για μια συνεργασία που κάναμε εμείς μαζί, κάναμε την Αιμονή και μετά σιγά σιγά άρχισαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί. Δούλευε τότε και με άλλους καλλιτέχνες, δηλαδή ουδέποτε δεν είχαμε μια αποκλειστική σχέση καλλιτεχνική. Έχετε κάνει με την Κατερίνα πλέον την οικογένειά σας, έχετε το παιδάκι σας. Ήταν στόχος σου αυτός, ότι θέλω να παντρευτώ, μου αρέσει η οικογένεια? Εγώ ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Πάντοτε δηλαδή πήγαινα όπως τα φέρει η τύχη κτλ. Και γενικότερα θα σου πω κάτι, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, στη ζωή, ειδικά στο θέμα της οικογένειας, η γυναίκα είναι αυτή που θα γεννήσει, η γυναίκα είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη ευθύνη για το παιδί. Εμείς είμαστε λίγο κομπάρσεις όλη αυτή η διαδικασία, οι άντρες, μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Η γυναίκα είναι η δύναμη της όλης της υπόθεσης. Αλλά μέσα μου δηλαδή και εγώ και η Κατερίνα ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το πράγμα, ήταν δηλαδή ζήτημα χρόνου. Πόσο δύσκολο είναι όταν λείπεις εσύ για κάποια περιοδία ή λείπει η Κατερίνα? Έχουμε και την πεθερά μου, την μάνα της Κατερίνας, η οποία μας βοηθάει. Είναι και ο πατέρας μου γενικά. Όταν υπάρχει θέληση, θα τα καταφέρεις μια χαρά. Ήσουν υπέρ να πάει ξανά στο Τζάστη Κατερίνα? Κοίταξε να δεις. Πώς να σου πω. Εντάξει, ωραία, αυτή τη στιγμή περνάει καλά και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο της αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι φίλοι της. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, θα πείσουν υπέρ, δηλαδή. Εντάξει, ρωτάτε ένα τον άλλο. Δουλειά, δεν συμβουλευόμαστε ένα τον άλλο, αλλά σου λέω. Δεν τα βρίσκουμε σε όλα, αλλά δεν είναι και κάτι, δηλαδή. Δουλειά είναι. Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή σου ο μικρός Βίρονας? Όσο αλλάζει οποιοδήποτε ζευγάρι, ξέρω εγώ, έχουν κάνει ένα παιδί. Υπάρχουν προφανώς κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις, όπως τα ξυπνήματα και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία την αλλάζουν τη ζωή και την κάνουν πολύ πιο. Οι χαρές είναι πολύ περισσότερες από τα προβλήματα, να το θέσουμε έτσι. Θέλω να πω ένα μπράβο στην Ελένη Μουστάκη, γιατί πραγματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος μου λέει πάρα πολύ σπάνια. Νομίζω τόση ώρα είναι η πρώτη φορά που τον ακούω. Πώς το κατάφερε, απορώ δηλαδή. Ο οποίος είναι και πολυδιάστατος. Τι εννοώ, είναι φιλόλογος, ασχολείται με τη μουσική. Είναι παραγωγός, DJ. Ναι, δηλαδή έχει ένα άλλο κομμάτι καλλιτεχνικό μαζί με τα παιδιά και το εκπαιδευτικό του, τέλος πάντων. Και έχει εργαστεί ως φιλόλογος. Έτσι, δεν είναι ότι απλά έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο του άνθρωπος. 20 χρόνια δούλευε σε φροντιστήρια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να διοριστείς ως φιλόλογος. Και ο άνθρωπος δούλευε σε φροντιστήρια, δίδασκε σε παιδιά και είπε ότι ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε και το έκανα. Μου άρεσε αυτή η επαφή με τα παιδιά και να διδάσκω. Πρέπει και να πολύ ενεργός τώρα πολιτικά. Επίσης, ότι είναι και λίγο άτυπα. Λειτουργεί και ως μάνατζερ της Κατερίνας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και στα ραντεβού που έκανε στην Barking Well, ήταν πάντα μαζί της, ναι, σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Όχι άτυπα. Ναι. Με το Βαγγέλη μιλάς μόνο όταν θέλεις κάτι με την Κατερίνα. Με το Βαγγέλη. Ούτως ή άλλως. Καλά, γιατί φαντάζομαι τα μεταφέρει στην Κατερίνα. Απλά δεν δηλώνει επίσημα. Επειδή ξέρω την Κατερίνα, η Κατερίνα αποφασίζει, ναι, πώς τη βοηθάει. Όχι, εγώ απλά δεν καταλαβαίνω γιατί λέω ότι είναι κομπάρσος ένας άντρας, όταν ο Βαγγέλης είναι φανερά πρωταγωνιστής στη ζωή του με την Κατερίνα. Δεν καλέ, τόση ώρα δεν λέμε ότι κάνει 3.000 πράγματα. Ο άνθρωπος μπορεί να μην προλαβαίνει. Και η Κατερίνα κάνει 5.000 πράγματα. Αλλά full time μπαμπάς. Ναι, αλλά επειδή αυτός ο άνθρωπος μας μίλησε, λέει ότι εγώ νιώθω ή φαντάζομαι για τους άντρες γενικά μίλησε ότι είναι κομπάρση. Σαφώς έχει προτεραιότητα.
ερχόταν η μαμά στο παιδί, το κουβαλούσε, θα το περιποιηθεί, θα το. Από σεβασμό το λέει. Το καταλαβαίνω. Απλά εγώ το ζευγάρι αυτό που έχει. Επειδή την έχει πολύ ψηλά το λέει. Και τη γυναίκα μέσα από αυτή την τοποθέτηση και τις γυναίκες τις ανεβάζει εκεί. Δηλαδή ένας άντρας, όχι ότι είναι κομπάρσος, αλλά. Μα μεταφορικά το είπα άνθρωπο. Ναι. Νομίζω ότι είπε μια αλήθεια ότι το κουπί το τραβάει η γυναίκα και τις δυσκολίες πρωτογενώς και σε ένα παιδί και σε ένα γάμο κτλ. Πρώτα τις τρώει η γυναίκα, δεν τις τρώει δεν άντρας. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτό τώρα το ύφος, το δικό σου. Τι είναι. Την έκοψα. Είναι λίγο ύποπτο, ναι, είναι μυστήριο. Ποια είναι το συνέστημα σου. Ήθελα να πω κάτι, με έκοψε και δεν μπορώ τώρα να το πω. Γιατί σας ακούω. Μπερδεύτηκα, το ξέχασα. Σ' αλλάξαμε γνώμη. Όχι, με τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Με τίποτα. Μήπως σ' αλλάξαμε το συνέστημα. Μα δεν διαφωνούμε. Απλά έχουν μια φοβερή ισορροπία το ζευγάρι. Αυτό είναι μαζί παντού. Πηγαίνανε μαζί και για baby swimming. Με τον Μικρούλη. Στο My Style Rock ήταν συνέχεια μαζί της που ήταν παρουσιάστρια. Πόσα χρόνια είναι μαζί, αρκετά, ε. Πολλά. Πάνω από μια δεκαετία. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ένας νέος άνθρωπος. Καλή επιτυχία πολύ στο κόμμα του, γιατί στο κόμμα αυτό συμμετέχεις για να βοηθήσεις. Δεν πας ατομικά. Έτσι, δεν κάνει μια προσωπική προσπάθεια, να το εξηγήσουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει να μιλάει στις κάμερες, Αγγελέ μου. Είναι πρώτη φορά που τον ακούσαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανακατέβει. Θέλω να πω ότι στο κουκουέ, όταν κατεβαίνεις υποψήφιος, κατεβαίνεις για να βοηθήσεις. Διαθέτεις τον εαυτό σου. Δεν κάνεις μια ατομική προσπάθεια. Δεν είναι που κατεβαίνω εγώ με ένα κόμμα και θα βγω παντού να μαζέψω ψήφους. Δεν θα κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Κατεβαίνει για να βοηθήσει. Στρατεύεται για να βοηθήσει το κόμμα. Γιατί τον κοίτας έτσι. Ως σύντροφος. Τώρα σε ακούει. Νομίζω ότι εσύ θα ήξερες. Τώρα θα με ακούσουν στον περισσότερο. Θα πούνε μπράβο που τα ξέρω. Η μαμά Εύα από το σπίτι τώρα περίμενε. Δεν ξέρεις για τη μαμά Εύα. Δεν την έχω. Δεν ξέρεις για τη μαμά Εύα. Όχι, τίποτα. Η μαμά Εύα, κουκουέ μαμά Εύα. Α, ωραία. Ψηφοφόρος. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.